Γεια σας παιδάκια! Σήμερα θα διαβάσουμε ένα καταπληκτικό παραμύθι που λέγεται το Γυρινάκι. Το έχει γράψει ένα συγγραφέας που λέγεται Μπέντζι Ντέιβις και είναι από τις εκδόσεις Ίκαρος. Μια φορά και ένα καιρό λοιπόν ζούσε ένα μικρό γυρινάκι. Το γυρινάκι είναι ένας βάτραχος που δεν έχει ούτε πόδια, ούτε χέρια. Έχει μόνο μία μικρούλα ουρά. Το γυρινάκι λοιπόν κολυμπούσε ανενόχλητο μέσα σε μία τεράστια λίμνη. Κάθε μέρα πήγαινε ατέλειωτες βόλτες με τα άλλα γυρινάκια που ήταν τα μισά φίλη του και τα μισά αδερφάκια του. Ο Μπούφλας ήταν ένα τεράστιο ψάρι που ζούσε εκεί στα βαθιά νερά της λίμνης. Ήταν ένα μεγάλο γκρίζο ψάρι που από τα νερά της λίμνης και από τη λάσπη είχε γίνει εντελώς γκρίζο. Ήταν ένα πάρα πολύ κακό ψάρι και όλα τα γυρινάκια το φοβόντουσαν πάρα πολύ. Του λέγανε οι φίλοι του, πρέπει να ξεφύγεις από τον Μπούφλα. Το γυρινάκι, επειδή είχε φοβηθεί πάρα πολύ, πήγαινε και κρυβότανε πίσω από τα φύλλα, πίσω από τους βράχους, προκειμένου να προστατευτεί. Και κάθε μέρα σκεφτότανε ότι δεν πρέπει να πιαστεί στο στόμα του Μπούφλα. Τα γυρινάκια, μέρα με τη μέρα, μεγαλώνανε πάρα πολύ, βγάζανε ποδαράκια, βγάζανε χεράκια, και γινόντουσαν πραγματικά βατραχάκια. Και έτσι μπορούσανε και πηδούσανε. Hey-o! Hey-o! Το καημένο του γυρινάκι όμως δεν είχε αναπτυχθεί και πάρα πολύ. Τα αδέρφια του μεγαλώνανε και φεύγαν από τη φωλιά. Εκείνο όμως έμενε πάντα εκεί. Είχε μείνει ακόμα λίγο μικρούλι με μία ουρά. Κάθε μέρα λοιπόν μετρούσε τα αδερφάκια του. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Όλο και γινόντουσαν πιο λίγα. Μία μέρα είχαν μείνει μόνο 3 που κοιμόντουσαν μαζί και στο τέλος μείνανε μόνο 2. Το γυρινάκι ανησυχούσε πάρα πολύ. Πίστευε ότι τα βατραχάκια όταν μεγαλώνανε τα έτρωγε ο Μπούφλας. Όμως, για να δούμε τι συνέβη μία μέρα. Το γυρινάκι είχε κρυφτεί πίσω από ένα βράχο και είχε απομείνει πια μόνο του. Ξαφνικά άκουσε έναν ήχο. Έτρεχε το γυρινάκι, έτρεχε προκειμένου να γλιτώσει. Και έτσι τεντώνει τα χεράκια του, τεντώνει τα ποδαράκια του και με ένα πήδο, μπόρεσε και βρέθηκε στο βράχο. Και έτσι γλίτωσε από αυτό το κακό το ψάρι, το Μπούφλα, που τον κυνηγούσε κάθε μέρα. «Κοιτάξτε, έβγαλα πόδια, έβγαλα χέρια, είμαι ένα πραγματικό βατραχάκι τώρα». Και όντως το μικρό το γυρινάκι αναπτύχθηκε και μεγάλωσε και όλα του τα αδερφάκια πηδήξανε έξω από τη λίμνη και δεν τα είχε φάει ο Μπούφλας όπως νόμιζε και το ίδιο το γυρινάκι έγινε ένα πολύ ωραίο βατραχάκι. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Γεια σας παιδιά!